στους δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στους νέους χώρους εξυπηρέτησης των αγροτοκτηνοτρόφων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, στις οφειλές από εμπόρους και μεταποιητικές βιομηχανίες, καθώς και στην εποχούμενη ανθοφορία των εσπεριδοειδών, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας Φιλιππιάδας, Νίκος Γκίζας. Όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, πλέον το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών στεγάζεται σε νέο χώρο παρακείμενο των γραφείων του Αγροτικού Συνεταιρισμού, πιο προσβάσιμο για όλους όσοι θέλουν να υποβάλουν την αίτηση ΟΣΔΕ. Στην σημερινή μας συνάντηση και επαφή, ήθελα καταρχάς να ενημερώσω μέσω του σταθμού μας και μέσω όλων ημών, όπως πολλές φορές το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τους αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής για την έναρξη του ΟΣΔΕ. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες σε πλήρη ανάπτυξη. Βρισκόμαστε στο νέο κέντρο, στο νέο χώρο, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της περιοχής μας, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα γραφεία της Ένωσης, και επιλέγει αυτός ο χώρος σε συνεργασία με το ΓΕΑ Επιχειρήν, με το οποίο η συνεργασία μας είναι πολύχρονη, για καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής, επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι μεγάλης ηλικίας και δεν ήταν δυνατόν, κουραζόταν από ό,τι μας έκαναν συχνά παράπονα, να ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες λόγω του ότι υπήρχε αρκετός κόσμος για να εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό, όπως είπα, σε συνεργασία με το ΓΕΑ Επιχειρήν επιλέξαμε κάποιον χώρο πολύ κοντά στα γραφεία της Ένωσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Για τα δικαιολογητικά θα σας τα πει η υπεύθυνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών, η Χριστίνα Ευρακοτσόλη, η οποία επί πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με το ΟΣΔΕ στα γραφεία της Ένωσης και τώρα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών, και είναι η υπεύθυνη. Όσον αφορά λοιπόν το ΟΣΔΕ, αυτά είχα εγώ να πω από την πλευρά μου. Για τη φετινή δήλωση του ΟΣΔΕ υπάρχει κάτι καινούριο που θέλει ο ΠΚΕΠΕ, που είναι ένας κωδικός εξουσιοδότησης. Αυτός ο κωδικός είναι εξαψήφιος και υπάρχουν οι εξής τρόποι για να βγει. Ο πρώτος τρόπος είναι να απευθυνθεί στο λογιστή του, όπου με τους κωδικούς τάξης και το αφημί του βγαίνει από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο δεύτερος τρόπος είναι να το βγάλει μόνος του στο σπίτι, εάν έχει ίντερνετ και γνωρίζει τους κωδικούς τάξης. Και ο τρίτος, αν θέλει, μπορεί να μας φέρει εδώ τους κωδικούς και να το βγάλουμε εμείς. Τον τρίτο τρόπο τον κάνουμε για να τους βοηθήσουμε, για να μην τρέχουν. Οι παραγωγοί που έχουν ζώα χρειάζεται να έχουν μαζί τους το μητρό εγωπροβάτων. Οι παραγωγοί που έχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια χρειάζεται να έχουν τα ενοικιαστήρια. Αυτά που έχουν λήξει το 16 και το 17 έχουν εκδώσει καινούρια. Για έναν παραγωγό λοιπόν που κάνει για πρώτη φορά αίτηση, χρειάζεται ένα φορολογικό έγγραφο, παραδείγματος χάρη καθαριστικό, που να προκύπτει ο αφημί, την αστυνομική ταυτότητα, ένα αντίγραφο του τραπεζικού του λογαριασμού, τους τίτλους κατοχής των αγροτομαχίων, που για τα ιδιόκτητα είναι το ε9 και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια τα ενοικιαστήρια, και φυσικά αν έχει ζωικό κεφάλαιο το μητρό εγωπροβάτων. Για το θέμα της συνδεδεμένης ενίσχυσης του 2016, ο κύριος Γκίζας μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι οι δικαιούχοι θα εισπράξουν τα χρήματα έως και τις 30 Ιουνίου. Όπως είχε αναγγελθεί, μας είχαν ενημερώσει ότι πριν το Πάσχα οι δικαιούχοι θα εισέπραταν την συνδεδεμένη ενίσχυση του 2016, το ξαναλέω. Δηλαδή όσοι παραγωγοί πήγαν πορτοκάλια από την 1η-1η-16 έως 31-12-16. Επειδή οι συνδεδεμένοι, όπως και τα δικαιώματα, αφορούν ημερολογιακό έτος, γι' αυτό το τονίζω ότι όσοι έχουν πάει στην χυμοποίηση πορτοκάλια από 1η-1η έως 31-12, το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως κάποιοι να έχουν πάει 2 παραγωγές, να πήγαν την περσινή και τη φετινή. Άρα θα εισπράξουν την συνδεδεμένη για το 2016.
Για να εισπράτεται η συνδεδεμένη, όπως έχουμε πει και παλιότερα, θα πρέπει κάθε παραγωγός με την δήλωση ενιαίας ενίσχυσης του έτους που αναφερόμαστε να αιτείται και την συνδεδεμένη ενίσχυση. Οι προϋποθέσεις είναι γνωστές, δηλαδή θα πρέπει κατά στρέμα να παραδίδει τουλάχιστον 700 κιλά για να μπορεί να εισπράττει τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς η περισσότερη παραγωγή, όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιοχές, δεν πάνε πορτοκάλια προς την μεταποίηση, με αποτέλεσμα ο τομέας των εσπεριδοειδών με την ενδιάμεση της ΚΑΠ, με την ενδιάμεση συζήτηση που γίνεται για την κοινή αγροτική πολιτική, να χάσει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, για το 17 θα ήταν 12 εκατομμύρια, δυστυχώς για το 17 θα είναι γύρω στα 8,5 εκατομμύρια. Άρα είναι μια απώλεια για τον τομέα των εσπεριδοειδών, που καλόν είναι έστω και αυτά τα λίγα λεφτά να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε για τον τομέα μας, γιατί θα πάνε σε άλλες καλλιέργειες. Αυτές τις μέρες μπήκαν τα χρήματα για άλλα συνδεδεμένα προϊόντα, όπως ζαχαρότευτα, βαμπάκι, που δεν αφορούν την περιοχή μας. Τα εσπεριδοειδή πιστεύω πως μετά το Πάσχα και όχι πέρα από τις 30 Ιουνίου όπως ορίζουν οι κοινοτικοί κανονισμοί, θα μπουν στα βιβλιάρια των δικαιούχων. Και με την σημερινή ευκαιρία ήθελα και προσωπικά αλλά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να ευχηθώ σε όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους παραγωγούς της περιοχής μας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, δύναμη και κουράγιο, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Σε ερώτηση για το ύψος των οφειλών από εμπόρους και μεταποιητικές βιομηχανίες σε εσπεριδοκαλλιεργητές της περιοχής, ο κύριος Γκίζας τόνισε. Δεν υπάρχουν οφειλές μόνο από μεταποιητές, πράγματι υπάρχουν από μεταποιητικές βιομηχανίες οφειλές. Υπάρχουν και από εμπόρους οι οποίοι πήραν πορτοκάλια προς εξαγωγή. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι είναι ανάγκη η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, ούτως ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διεκδικούν με καλύτερο και δυναμικότερο τρόπο τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνουν στην ώρα τους. Εμείς, όπως είχαμε πει και πέρυσι, είχαμε υπογράψει με μεταποιητικές βιομηχανίες και της Πελοποννήσου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, για να μπορούν οι παραγωγοί να διοχετεύουν τα πορτοκάλια που είναι κατάλληλα προς χυμοποίηση και εδώ και στην Πελοπόννησο και να εισπράττουν τα χρήματα σύντομα. Υπάρχουν πράγματι κάποιες εκκρεμότητες, όμως δυστυχώς η υπουργική απόφαση που είναι σε ισχύ δεν μας δίνει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα να κάνουμε κάποια παραπάνω κίνηση. Γι' αυτό περιμένουμε τη λήξη της ημερομηνίας που προβλέπει η υπουργική απόφαση για να δούμε τι μέτρα θα λάβουμε έναντι αυτών των μεταποιητικών βιομηχανιών οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τα χρήματα τα οποία ήταν υποχρεωμένοι σαν μεταποιητές να καταβάλουν. Βέβαια, θέλω να τονίσω ότι στους παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει την εμπορική αξία από τις μεταποιητικές βιομηχανίες, ότι την συνδεδεμένη ενίσχυση των 16 θα την εισπράξουν. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, εάν δεν έχει εισπραχθεί, δεν είναι δεσμευτικό από την υπουργική απόφαση, εάν δεν έχει εισπραχθεί η εμπορική αξία να μην καταβληθεί και η συνδεδεμένη. Άρα να μην ανησυχούν προς αυτή την κατεύθυνση, τη συνδεδεμένη θα την πάρουν. Όμως από πλευράς μας, μόλις εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο που προβρέπει η υπουργική απόφαση, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εισπραχθούν τα χρήματα από τους παραγωγούς της περιοχής. Καταλήγοντας, επεσήμανε πως υπάρχει μεγάλη ανθοφορία στις περιδοκαλλιέργειες, εκτιμώντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια καλή χρονιά για τους παραγωγούς. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους παραγωγούς, αλλά και για τους αρτινούς και για τους επισκέπτες των ημερών. Η όμορφη αυτή μουσχοβολιά που έχουν αυτές τις μέρες οι πορτοκαλαιώνες της περιοχής. Όποιος έχει την ευκαιρία να κάνει μια βόλτα προς τον κάμπο, καλόν είναι να απολαύσει αυτές τις μέρες αυτό το όμορφο περιβάλλον που υπάρχει. Άρα λοιπόν η ανθοφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Όσον αφορά τα ακτινίδια, ο χειμώνας ήταν ό,τι έπρεπε, θα μπορούμε να πούμε, για τα ακτινίδια. Οπότε αναμένεται και εκεί μια πολύ πολύ καλή ανθοφορία. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα ο καιρός να εξελιχθεί καλά, να μην έχουμε βροχές ή άλλα ακραία φαινόμενα, ούτως ώστε η καρπόδεση να πάει καλά, και ευχόμαστε να όλα να εξελιχθούν ομαλά, ούτως ώστε να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί όπως είπαμε η προηγούμενη χρονιά λόγω των παγετών του Ιανουαρίου φρενάρισε την καλή εξαγωγική δραστηριότητα που υπήρχε στην περιοχή.